Λοιπόν, μηχανόβιοι, ντιλιβεράδες ή και επαγγελματίες που έχετε delivery. Μην ξαναδώ άνθρωπο πάνω σε μηχανάκι με το τηλέφωνο χωμένο έτσι στο κράνος. Γιατί? Γιατί σκοτώνεστε και δεν ακούτε. Ένα εικοσάρικο, η λύση. Για να ξεκινάμε να τα λέμε. Δεν ακούω κουβέντα, δεν έχεις καμία δικαιολογία. Και έλα να ανοίξουμε να δούμε και να δοκιμάσουμε live εδώ μαζί ένα πολύ καλό Bluetooth κράνος μηχανής. Είναι το Y10, είναι Bluetooth 5.3, είναι αδιάβροχο με πιστοποίηση IPX6 και στην full έκδοση που έχω εγώ, που κάνει για όλους τους τύπους κράνους, θα σου στοιχήσει 22 ευρώ κομπλέ με τα μεταφορικά από Κίνα και χωρίς κανένα τελωνείο. Και αν νομίζεις ότι είναι για σένα, το καλό που σου θέλω για την ασφάλειά σου. Στο τέλος του βίντεο θα σου πω από πού και πώς θα το αποκτήσεις. Παρένθεση, στην Ελλάδα θα το βρεις περίπου στα διπλά λεφτά και ψάξ' το. Αλλά πριν κάνεις όμως οτιδήποτε άλλο, κάνεις τώρα μια εγγραφή εδώ, ένα like και ένα share του βίντεο, γιατί σε αυτό εδώ το κανάλι θα βρεις από ό,τι καλύτερο και ακριβότερο μέχρι ό,τι πιο οικονομικό και καινοτόμο υπάρχει στην παγκόσμια αγορά και ξεκινάω. Σου υπενθυμίζω ότι αυτό εδώ είναι η φούλη έκδοση για όλα τα κράνη ανοιχτού και κλειστού τύπου και έχει και δύο τύπους μικροφόνου ανάλογα με τη χρήση και κλιπών βάση με easy release και velcro εάν δεν μπορεί για κάποιον λόγο που δεν το νομίζω να μπει η βάση. Λογικά θα έχουμε τελειώσει με την αποσκευασία και θα περνάμε σιγά σιγά στην τοποθέτηση που είναι υπόθεση 5 λεπτών με το ρολόι. Οπότε εκμεταλλεύουμε αυτό το χρόνο για να σου πω κάποια πράγματα που σίγουρα πρέπει να ξέρεις, γιατί μετά σου έχω και live δοκιμή για να τα ακούσεις και συνέντευξη από τον αναβάτη Παύλα Δοκιμαστή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και συνεχίζω. Είναι Bluetooth 5.3, IPX6 αδιάβροχο, έχει πολύ καλό noise cancellation, έχει δυνατότητα σύνδεσης με δύο κινητά, μία μεγάλη μπαταρία στα 1000 mAh που θα σου βγάλει χοντρά ψηλά περίπου 25 ώρες ομιλίας, το μικρόφωνο και τα ακουστικά συνδέονται με στεγανοποιημένο Type-C καλώδιο και η κάψα των ακουστικών είναι 40 χιλιοστά από γραφένιο και αποδίδει εξαιρετικά δυνατά και ποιοτικά. Ξέχασα κάτι, ναι, σου έχει και μπουτόν για AI βοηθό. Το μοντάζ τελείωσε και από ό,τι βλέπεις ένα αρκετά ταλαιπωρημένο κράνος μπήκε τέλεια χωρίς να προεξέχει και να φαίνεται τίποτα περίεργο. Νικό, πάρε κράνος και πάμε να δοκιμάσουμε. Σε παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Νικόλα μου. Πώς πάμε? Είμαστε καλά, είσαι στη μηχανή, σ' ακούμε. Εγώ σ' ακούω, φεύγεις. Ναι, ακούω πάρα πολύ καλά. Καλά. Και εμείς ακούμε πολύ καλά. Όχι, είναι απίστευτος ο ήχος ο οποίος δίνει. Πραγματικά. Καλά, αφού το δοκιμάσαμε και πριν και ξέρουμε τι κάνει. Έτσι. Και το μικρόφωνο συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Στα χαμηλά χιλιόμετρα απλά θα πρέπει να έχουμε ανεβασμένη τη ελαττήρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι, εφόσον έχουμε βάλει το μικρόφωνο για full face μέσα και έχει ανοιχτό κράνος. Σωστά. Όχι, μια χαρά. Όλα καλά. Τέλεια. Με ταχύτητα πηγαίνεις τώρα? Τώρα με κάποια 50 χιλιόμετρα. Μια χαρά, σ' ακούμε τέλεια. Έγινε Νικόλα. Άντε παιδί μου, φιλιά. Έλα γεια. Νίκο, συνέντευξη, πες μου. Λοιπόν, είναι κατακλείδι για Bluetooth πάνω σε μηχανή. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλός ήχος. Καταρχάς μπήκε πάρα πολύ ωραία σε ένα κράνος το οποίο είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο από χρήση. Μάχημο, ωραία, σε μάχημο το βάζαμε. Πολύ μάχημο κράνος. Συνδέθηκε με το κινητό απίστευτα γρήγορα, δεν είχαμε κάποιο θέμα. Δεν έχουμε αποσυνδέσεις. Πολύ καλός ήχος και το μικρόφωνο, παρόλο που βάλαμε το full face, συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά και σε ανοιχτού τύπου κράνος, όπως έχω εγώ. Άρχισε να βγάζει θόρυβο που το δοκιμάσαμε πάνω από τα 70 με ανοιχτή ζελατίνα και πάλι μπορούσες να μιλήσεις, δηλαδή εγώ σε άκουγα. Ναι, εντάξει, πάνω από τα 70 χιλιόμετρα είσαι πάλι θόρυβο μέσα στο κράνος, έτσι και αλλιώς. Οπότε θα πρέπει να το ναι, όπως και να έχει. Όποιος περιμένει να μιλήσει με 70 χιλιόμετρα με ανοιχτό να του έρχεται σήμα από άλλος αέρας. Λάθος περιμένει. Για μέσα στην πόλη της τάξης των 40 χιλιόμετρων, 50 χιλιόμετρων συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά και με ανοιχτή ζελατίνα και σε ανοιχτού τύπου κράνος. Χειρισμός, κουμπιά, τέτοια πράγματα, αντιμετώπισε κάποιο θέμα? Τα κουμπιά του είναι πάρα πολύ εύχριστα. Είναι πολύ μεγάλο το κουμπί το οποίο απαντάς στις κλήσεις και θεματίζεις, το οποίο είναι πολύ εύκολο για να το βρει ο χειριστή τη μηχανή. Αν δεν θέλει να είναι τσίρκο, να πω ότι σβήνει πολύ εύκολα κρατώντας λίγο πατημένο εδώ τώρα, ναι, θέλει λίγο κόντρα. Να το σβήσαμε λοιπόν το τσίρκο. Μια χαρά, έτσι. Ένταση. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δεν έχω να πω αρνητικό για το συγκεκριμένο. Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το feedback. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τη βόλτα. Με γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε εμείς στον πάγκο να σας χαιρετήσω.
Άκουσέ με τώρα προσεκτικά. Δεν με νοιάζει αν θα πάρεις αυτό ή κάποιο άλλο. Με νοιάζει όμως να προσέξεις την ασφάλειά σου και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν όμως θέλεις να κάνεις δικό σου το δοκιμασμένο Y10 στα 22 ευρώ κομπλέ, το χτυπάς τώρα πριν λήξει η προσφορά. Από πού και πώς? Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις το link από το άρθρο μου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, link και ούτω καθεξής. Και αν δεν θέλεις να χάνεις καμία καθημερινή δυνατή προσφορά από τα μεγαλύτερα online καταστήματα, τότε κάνεις εγγραφή και στο κανάλι μας στο Telegram. Και είπαμε έτσι, like, share και τα λοιπά, και μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, για χαρά, bye.